Καλησπέρα, είμαι Αγγελός, είμαι βίντεο. Είμαι μόνος μου στο σπίτι. Για εδώ και 2 συνεχόμενες μέρες είμαι μόνος μου, τελείως. Μόνο εγώ και ο σκύλος που δεν φαίνεται στα βίντεο είναι στο σαλόνι μέσα. Δεν έχετε ποτέ όταν είμαι εγώ μέσα στο δωμάτιο εδώ των γονιών μου να μπει μέσα να κοιμηθεί μαζί μου, ας πούμε. Όταν είμαι εγώ δεν γίνεται ποτέ αυτό. Όταν είναι εδώ οι γονείς μου το κάνει μερικές φορές. Λοιπόν, μόνος μας και είπα αφού είμαι μόνος μου και δεν είμαι και κάθε μέρα, ούτε κάθε μήνα, ούτε κάθε εβδομάδα όπως είναι τώρα. Και μάλιστα δεν θα είναι μόνο για σήμερα επειδή κάνω σήμερα αυτό το βίντεο μπορεί να μην ξαναμείνω ξανά. Γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να θέλουμε να πάμε κανένα ταξίδι, μπορεί να πάμε δουλειά εκτός Αθήνας. Αλλά εγώ θα σκότωνα για να είμαι εκτός Αθήνας. Αλλά πάνω κάτω όμως η Αθήνα, πέρα μπλάκα, το λέω με μεγάλη κρίνια, είναι το πιο ωραίο μέρος για βόλτα. Ούτε στη Μύκονο, ούτε στο Λουτράκι, σας αγαπάει κιόλας, δεν είναι έτσι. Το Λουτράκι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, καταρχήν το σπίτι μου είναι μακριά από την πόλη. Και από την Κόρινθο, που σας αγαπάει κιόλας. Οπότε με τα πόδια είναι αδύνατο να πάω στο Λουτράκι. Αυτό λοιπόν. Αλλά λες στο Λουτράκι πηγαίνω επειδή έχουμε το σπίτι που είναι τόσο ωραίο. Ξέρετε, ξύλινο, παλιό. Παραδοσιακό και αμύβια. Ξύλινη επένδυση μέσα. Κλασικό σαλόνι, μονοκατοικία. Γιατί είναι μονοκατοικία. Αλλά αν ήταν σε πολυκατοικία. Δεν είμαστε μέσα στην πόλη. Είμαστε ένα δεκάλεπτο με το αυτοκίνητο από την πόλη στο Λουτράκι με το σπίτι μας. Αλλά αν έμενα στο Λουτράκι σε πολυκατοικία μέσα στην πόλη, να σου πω την αλήθεια δεν θα μου άρεσε να πηγαίνω και τόσο πολύ. Γιατί πολυκατοικία έχουμε και εδώ. Ξέρετε, το σπίτι που μένω εγώ εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούσι, είναι πολυκατοικία. Οπότε ναι, δεν θα μου άρεσε. Εδώ τώρα, τώρα μου μίσαγε ότι πως αφού δεν σε αρέσει να μένεις σε πολυκατοικία στο Λουτράκι. Πού δεν έχεις πολυκατοικία. Τότε γιατί σε αρέσει να μένεις εδώ σαν να είσαι πολυκατοικία. Με τη μένω εδώ 18 χρόνια. Από τα 3 μου χρόνια, από το 2002 που γεννήθηκα μέχρι το 2005 που γεννήθηκα η αδερφή μου, δεν έμενα εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούσι, έμενα στον Πειραιά. Γιατί ο πατέρα μου ήταν δούλευε εκεί και η μητέρα μου δούλευε στον Πειραιά για λίγο διάστημα. Και επειδή δεν είχαμε και το σπίτι που έχουμε στον Πειραιά, έκανε για ένα παιδί, για μια οικογένεια και ένα παιδί. Αλλά επειδή σύντομα ήρθε και το δεύτερο παιδί στην οικογένεια, είπαμε να το αλλάξουμε αυτό και να πάμε να μείνουμε σε μια πιο ευρύ χώρο, μεγάλο σπίτι. Και μάλιστα το σπίτι που μένουμε εδώ στην Πυρηνικία, στο Μαρούσι. Το δικό μου σπίτι εδώ, αυτό εδώ το διαμέρισμα που μένω εγώ, δεν είναι γκαζονιέρα ούτε τριάρι. Είναι τετράρι. Ασικά τι λέω. Διάρι είναι. Τριάρι. Αγγέλα, αποφάσισε. Αποφάσισε. Συγγνώμη, τριάρι είναι. Έχει τρία υπνοδωμάτια. Ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο. Οι γονείς μου δεν έχουν. Έχουν αυτό που είμαστε τώρα εδώ εμείς. Που όταν λείπουνε, πάντα, χωρίς παρεξήγηση, όχι ήταν να προσβάλλω κανέναν, γουστάρω να φεύγουνε, γιατί το να μένεις μόνος σου έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Θα σου πω λίγο για τα κακά του. Τα καλά του είναι ότι είσαι μόνος σου, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έχεις το σπίτι όλο δικό σου, έτσι θα μου πεις, αφού και εσύ από ό,τι ξέρουμε οι γονείς δουλεύουνε. Οπότε και γυρνάς από κάπου, είτε από τη δουλειά, είτε από μια βόλτα, είτε από μια υποχρέωση και οι γονείς σου δεν είναι σπίτι, πάλι μόνος σου είσαι. Ναι, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά στο σπίτι. Ενώ είναι σε ένα άλλη χώρα ή σε ένα άλλο νησί, ας πούμε. Ας πούμε τώρα που μιλάμε εδώ, που είμαι εγώ και σας μιλάω, μόνος μου, οι γονείς μου έχουν λείπουν από το σπίτι εδώ και 3 μέρες. Που χτες φύγανε, Δευτέρα. Τώρα έχουμε Τετάρτη και επέλεξα να κάνω αυτό το βίντεο. Κάνω πάντα όταν φεύγουν οι γονείς μου και μένω μόνος μου σε αυτό το δωμάτιο,
Κάνω πάντα ένα βίντεο έτσι για να κρατηθούμε λίγο στην συντάτα, να σας κρατήσω στον χρόνο που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ. Μην ανησυχείτε, μπορεί προς το τέλος της εβδομάδας να γυρίσω μου πίσω, ας πούμε την πρώτη μέρα, ας πούμε, να κάνω πάλι ένα τέτοιο παρόμοιο βίντεο, τέτοιες φάσεις, αν είμαστε μόνοι μας εδώ στο δωμάτιο. Τώρα που έχει κάπως εξελιχθεί το πράγμα, γίνεται και καλύτερο. Τουλάχιστον τώρα, ας πούμε, όταν είναι εδώ οι γονείς μου, πάνε να κάνω βίντεο στο δωμάτιο που είμαστε εδώ. Κλείνομαι απαραίτητα στο δικό μου δωμάτιο. Εντάξει, βολεύει, το καθένα έχει το δικό του χώρο. Αλλά αυτό το δωμάτιο είναι το καλύτερο που έχω χάσει ποτέ, ειδικά το κρεβάτι είναι πολύ ωραίο. Ναι, ραγγελάω πονηρά. Δεν θα σου κρύψω, αυτό το δωμάτιο αυτό θα υπονοούσε να ήταν το δικό μου δωμάτιο. Με αυτό το κρεβάτι να είναι το δικό μου κρεβάτι. Και το άλλο το δωμάτιο που είναι το δικό μου μέσα, στο διάδρομο, να είναι των γονιών μου. Να αλλάξει, δεν γίνεται αυτό. Γιατί όταν κάτι το συνηθίζει, μετά δύσκολα αλλάζει. Πα πίσω. Ή αλλάζει. Πα σε κάτι άλλο. Τώρα για λίγες μέρες είναι εντάξει εδώ σε αυτό το δωμάτιο. Αλλά επειδή αν το συνεχίσω, μετά μπορεί να μην μπορώ να συνεπάρχω στο δικό μου δωμάτιο. Αν μείνω για ένα μήνα σε αυτό το δωμάτιο, μετά μπορεί να μην θέλω να φύγω από αυτό το δωμάτιο για να πάω στο δικό μου μέσα. Που είναι πιο στενό, αυτό το δωμάτιο είναι το μεγαλύτερο δωμάτιο στο διαμέρισμά μου. Λοιπόν, δεν θα πω που έχουν πάει δική μου, θέλω λίγο να υπάρχει λίγο λίγη προστασία. Βάλλον έχουν πάει ταξίδι, για ακόμα μια φορά, και στο εξωτερικό. Πρέπει να έχει μαντέψει, δεν είστε χαζίτα, γιατί θα έχετε σίγουρα μαντέψει τι ακριβώς εννοώ, πώς το εννοώ και τι εννοώ ακριβώς. Και εγώ, όπως βλέπετε, είμαι μόνος μου. Το ανέφερα και στην αρχή. Θα αναφέρω και τώρα ότι είμαι εδώ. Αλλά, βέβαια, εγώ η καθημερινότητά μου δεν αλλάζει. Στην ουσία κάνω τα ίδια πράγματα. Προπόνηση, δουλειά, υποχρεώσεις, θεραπείες, βόλτες, μόνος μου κλπ. Ό,τι κάνω και σε μια γανική εβδομάδα που δεν είναι ακόμα και γονείς που μπορεί να είναι εδώ. Απλά τώρα, μια και είμαι τελείως μόνος μου και επειδή ήθελα πάντα, σας το είπα και προηγουμένως, όταν λείπουν οι δικοί μου και είμαι μόνος μου εδώ σε αυτό το δωμάτιο, ξέρω εγώ έτσι, όπως είναι τώρα δηλαδή, πάντα θέλω να κάνω ένα βίντεο, όπως αυτό που βλέπετε τώρα, για να βλέπετε λίγο κι εσείς που είμαστε, τι κάνουμε. Τι κάνω εγώ βασικά. Γιατί εγώ είμαι αυτό που βλέπετε στα βίντεο. Εγώ. Αυτές τις μέρες, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς, γιατί εγώ μένω σε πρωτεύουσα της Ελλάδας, που η Ελλάδα έχει πολύ καλό κλίμα όλο τον χρόνο, δηλαδή καμία σχέση ούτε με Σκανδιναβία, ούτε με Γερμανία, ούτε με Γαλλία, ούτε με Ιταλία, ούτε με Τουρκία. Βασικά το κλίμα της Ελλάδας θυμίζει πολύ της Τουρκίας, λίγο βέβαια, όχι πολύ, λίγο, θυμίζει. Αλλά η Τουρκία έχει πιο άγρια φαινόμενα από την Ελλάδα. Και χιόνια έχει και καταιγίδες έχει ό,τι θέλεις. Και σου λέω εγώ που έχω πάει Τουρκία ξέρω πως είναι. Δεν έχω μείνει βέβαια για μέρες. Λίγες ώρες. Ουσάδες έχω πάει και Έφεσο. Αλλά εδώ βέβαια αυτός ο καιρός, η άνοιξη, μετά είμαστε Απρίλιο, είμαστε μέσα της άνοιξης. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο καιρός είναι λίγο αφύσικος για την Ελλάδα, αλλά φταίει γιατί το κλίμα αλλάζει, τα οικοσυστήματα διαλύονται, σιγά σιγά μολύνεται ο αέρας, μολύνεται η ατμόσφαιρα, φαινόμενο θερμοκηπίου, πεθαίνουμε στο πλανήτη, είπε πληθυσμό. Και αυτό κάνει τα πράγματα 10 φορές χειρότερα.
δεν είμαστε και πολύ μακριά από το να γίνει με τελείω τοπικό κλίμα. Αν συνεχίσει το πράγμα και αυτή η αλλαγή στον άνθρωπο και συνεχίζει ο άνθρωπο να μολύνει το κλίμα και να αλλάζει τα οικοσυστήματα του πλανήτη μα και να εξαφανίσει και ζώα, το πιθανό είναι το πιο δυνατό σε καμιά δεκαετία 20 χρόνια η γη να ρημώσει τελείω. Για τώρα με του πολέμου που γίνονται που σκοτώνονται κόσμο, που είναι κάτι που έχει αντιμετωπιστεί πολύ και στι ταινίε, που αντί να ζούμε όλοι αρμονικά μεταξύ μα, αποδεχόμαστε τον καθένα όπω είναι, καταλήγουμε να σκοτώνουμε ο ένα τον άλλον. Όπω είναι ακόμα και στα. Τώρα, πώ το λε, το άγγελε, που το συμπέρασμα βγάζει. Δεν έχω συμπέρασμα, απλά επειδή έχω δει και ταινίε πολλέ που έχουν με αυτό το θέμα, όπω α πούμε το Walking Dead, το οποίο το έχω δει σχεδόν όλο, σχεδόν όλο. Που προσαρμόζει το Walking Dead ήταν από τι καλέ ταινίε, από τι καλέ σειρέ στο Netflix. Από τα καλά που. Μέχρι τώρα το φαίνει κουβέντα. Στο Netflix έχω δει το Stranger Things, έχω δει το Walking Dead. Ήταν και το πιο cool από όλα. Walking Dead ήταν η καλύτερη σειρά που έχω δει ποτέ. Βέβαια, το τέλος λίγο το ψιλοδιάλυσε το θέμα. Το έκανε λίγο πολύ καθυστέρηση, πολύ. Στην ουσία ήταν σαν να μην θέλανε να βγάλουν καινούργια επεισόδια και τα βγάλανε με το ζόρι. Απλά για να πούνε ότι βγάλανε τον κύκλο. Στην ουσία στο τέλος όλοι αγαπημένοι, όλα καλά, τελείωσαν όλα. Τι ώρα που ζούμε κλπ. Αλλά το δείχνει όμως αναπαριστά πολύ καλά τι γίνεται με τους ανθρώπους. Που αντί να ζουν όλοι μαζί και να συνεργάζονται, θέλουν όλη εξουσία και αυτούς τους πιο αδύναμους τους τρώνε ζωντανούς. Στην Γαλαξία όμως, σε κάποια επεισόδια έδινε ένα γκρουπ να τρώει άλλους ανθρώπους ζωντανούς επειδή είναι κατώτεροι. Αρέσει το κάτι που πατήσε πολύ καλά στο Walking Dead είναι ότι όλοι οι χαρακτήρες, ακόμα και οι κακοί, κατά βάθο του συμπαθούσε. Και του αντιπαθούσε και του συμπαθούσε ταυτόχρονα. Λοιπόν, αρκετά με αυτά. Απλά το φέρει κουβέντα, επειδή ανέφερε το κλίμα. Επειδή ανέφερε την κλιματική αλλαγή, α πούμε. Σε ένα κομμάτι τη ανάλυση που θέλαμε να κάνουμε. Τώρα βέβαια υπάρχει μια πιθανότητα για πολύ καιρό ακόμα να μην μείνω πάλι μόνος μου όπως είμαι εδώ. Μαγκές, να μην το ξεχάσω να το αναφέρω ότι αύριο δεν θα κάνουμε βίντεο εδώ μέσα. Θα κάνουμε ή vlog έξω που έχει και ζέστη και τώρα για κουντομάνικα. Βλέπετε εδώ ή να κάνω και ένα βίντεο με τις πινακίδες αυτοκινήτων. Που θα ανεβούν και δύο ακόμα βίντεο έρευνα που ψάχνουν για πινακίδες αυτοκινήτων στο κανάλι μου και θα προχωρήσουμε με το άλμπουμ να τα φτιάξουμε, να τα σουλουπώσουμε, να τα μαζέψω γιατί τα έχω πολύ καιρό στην άκρη το καλοκαίρι, αν και κάνει ένα βίντεο πρόσφατα σχετικό. Αλλά πρέπει να κάνω γι'αυτό, πρέπει τις πινακίδες επιτέλους να τις τελειώσω. Μπας και πιάσω κανένα άλλο θέμα. Όπως που θέλω να μιλήσω. Ειδικά στο κανάλι μου. Και μετά πάει η προσωπική μου διασκέδαση. Καταρχήν να και λέει. Το πρωταρχικό πράγμα. Δεν συντρίξεις πίτσι κι αλλιώς. Στις συλλογές σου είναι να το απολαμβάνει πρώτα ο δημιουργός και μετά οι θεατές. Άρα, το είπα και προηγουμένως, ότι το κάνω για δικιά μου ευχαρίστηση, επειδή με άρεσε σε μένα, καταρχήν. Αλλά επειδή έχω και το κανάλι και θέλω να μοιράζομαι μαζί σας τις εμπειρίες με τη συλλογή μου, γι' αυτό και αυτός είναι ο λόγος που κάνω και τα βίντεο αυτά τα σχετικά. Μου κάνει τόσο και τόσο. Μόνο για τη συλλογή μου, παιδιά, έτσι, να σου πω και αυτό το feedback. Έχω κάνει γύρω στα 100 με 150 βίντεο μέχρι τώρα, όλα μαζί.
Κοίτα βίντεο στην υπολογιστή, κοίτα βίντεο που αναβαθμίζουμε, κοίτα βίντεο που παρουσιάζουμε. Έχω κάνει γύρω στα 150 βίντεο. Βέβαια εντάξει, δεν ήθελα να είναι ένα κανάλι από τη συλλογή μου, απλά επειδή την έχω μαζί μου, εδώ, και επειδή έχω την ευκαιρία να σας δείχνω και μπορώ να το κάνω, γι' αυτό και αυτός είναι ο λόγος που κάνω και τα βίντεο. Εντάξει, είναι η αγάπη μου. Είναι το χόμπι που είχα δημιουργήσει σε αγάπη πλέον τόσα χρόνια. Απλά επειδή έχω την ευκαιρία και έχω και τη δυνατότητα, γι' αυτό κάνω τα βίντεο με τη συλλογή μου να τη δείχνω. Τώρα, ο αρχικό μου στόχο αυτή τη στιγμή με τη συλλογή μου, παιδιά, είναι να φτιάξω τις πινακίδες αυτοκινήτων. Να τις βάλω στα άλμπουμ, να τα κόψω, να τα σλουπώσω λίγο, να τα μαζέψω. Για να μην με εμποδίσουν, γιατί μετά από λίγο σου φέρνουν και λίγο, ξαναβάζουν λίγο την πίεση. Ειδικά εμένα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η φάση με τη συλλογή μου έχει τα καλά της ότι είναι πολύ διασκεδαστικό για μένα. Το κακό είναι ότι είναι πολύ στρες. Γιατί έχετε. Τι λέει η τηλεόραση, 7,4 κλίμακα ρίχτερ στην Ταϊβάν. Ωε φίλε, 7,4. Αυτό είναι γεγονός. 7,4. Αυτό είναι σεισμός γύρας. Αλλά αυτό τώρα το είδα, καινούριο. Έχω ανοίξει την τηλεόραση, γιατί είμαι στο. Εδώ στο. Παρεπιπτόντως στο δωμάτιο των γονιών μου η τηλεόραση πιάνει. Ενώ στο δικό μου μέσα δεν πιάνει ούτε μόνο παράστατα δείχνει. Μάλλον θα έχουμε και καινούργιο θέμα για ανάλυση για το σεισμό στο Ταϊβάν. Αλλά πότε πρέπει να το φέρω το θέμα. Για εδώ η τηλεόραση είναι γαμάτη, δηλαδή την ανοίγω εδώ είτε για να κοιμάμαι είτε για να χαζεύω. Μάλλον για να χαζεύω είναι το πιο πιθανό. 7,4. Πω πω ρε φίλε. Είναι. Ο σεισμός στην Αθήνα το 99 ήταν 5. Είναι 4,9 τη στιγμή μας Ρίχτερ. Που στη λίμα Καμερικάδη είναι καταστροφικός. Ενώ 5 είναι κατακλυσμικός. Ενώ η 12 που είναι το 9, τη στιγμή μας Ρίχτερ. Η στιγμή μας Καμερικάδη είναι τεράστιες καταστροφές. Μάλλον τεράστιες κατακλυσμιές καταστροφές, ας πούμε καλύτερα. Να χρησιμοποιήσω καλύτερο ορισμό για να το καταλάβετε κι εσείς. 7,9 της λεπτομέρειας έκτας. Πω ρε φίλε. Δεν έχω και το τάμπλετ μαζί μου. Έχω μόνο τον υπολογιστή, αλλά είμαι συνεργός. Να το ψάξω. Ξέρετε, σας είπα να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με το σεισμό της Ιαπωνίας στην Πολωνία του 24. Που έκανα και ένα βίντεο γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι το κάλυψε το θέμα με το σεισμό της Ιαπωνίας. Κίνα, Ιαπωνία και Ταϊβάν είναι πολύ συνηθισμένοι στους σεισμούς. Τελευταίες ήταν το 99 που ήταν παρόμοιες καταστροφές. Μπορούμε, αν είναι σε ένα βίντεο με τοπικό ανάλυσης. Όπως πούμε, ένα βίντεο θα κάνω για τη φέση στην Ισλανδία. Το Reykjanes που ξέραγε το. Πριν από ένα χρόνο και συνεχίζει τη διάθεση non-stop. Μπορούμε να δούμε και βίντεο, μπορούμε να δούμε και πλάνα, μπορούμε να δούμε και φωτογραφίες από το tablet που έχω μέσα. Το οποίο λειτουργεί, ενώ και οι υπολογιστές λειτουργεί, απλά οι υπολογιστές δεν είναι για πολλά πολλά γιατί είναι και αργός. Αν και είμαστε στο χθεσινό μας βίντεο με τα DVD, που γι' αυτό πήρα και δεύτερο υπολογιστή. Τι λέω, δεν τον πήρα, δεν τον αγόρασα. Η αδερφή μου τον είχε και μου τον έδωσε. Αλλά είναι πιο δυνατός από αυτόν. Αυτόν εκεί. Βλέπετε εκεί πίσω. Φαίνεται. Είναι πιο δυνατός. Έχει παραπάνω δύναμη, παραπάνω επεξεργαστική ισχύ. Νομίζω να γίνει πιο καινούριος. Καλά, αν είναι βέβαια και αυτός δεκαετίας, παραδίνομαι. Και το καλό είναι ότι έχει DVD μέσα. Γι' αυτό τον ήθελα, επειδή έχει μέσα τα DVD. Για να παίξουμε το ντοκιμαντέρ. Πώς σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα που είπα ντοκιμαντέρ, σκέφτομαι να ξανακάνω ένα βίντεο για τα DVD μου. Να κάνουμε δύο παρουσιάσεις μέχρι τώρα.
Και να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για αυτά. Δηλαδή, σας άδειξα που σας άδειξα, πήγε που πήγε η φάση. Σκέφτομαι να κάνω κι άλλο, να κάνω κι άλλο, να κάνω ένα ακόμα βίντεο. Όχι σήμερα, να κάνω αυτό. Ούτε αύριο, γιατί θα κάνω το βίντεο με τις πινακίδες, να το καλύψω, να το φτιάξω. Παιδιά, το πρώτο βίντεο θα ανεβεί αύριο, το βίντεο που θα ανεβεί αύριο θα είναι το βίντεο με την ψάρνω στον υπορεστή και το μηθαβιανό θα πάμε να τα τυπώσουμε για να την αναβαθμίσουμε. Μετά, σε επόμενο χρόνο, θα κόψουμε. Για να δούμε λίγο που βρισκόμαστε. Αλλά βέβαια εγώ δεν έχω τροφή σε αυτό. Πάω ακόμα, δεν είμαι, ακόμα πάω το κόψιμο, δεν το έχω ξεχάσει. Σημαίνει δεν κόβω το άτομο σε ένα τελείω τι ικανότητέ μου σε αυτό. Έχω ακόμα γύρω στι 500 με 600 προτυπίες να κόψω και να φτιάξω το άλμπουμ. Γύρω στι 5.000 φωτογραφίες. Γύρω στι 1.000 φωτογραφίες. Πολύ, φαίνεται την γνώμη μου. Και είναι κι άλλα. Τελείωσαμε εδώ. Αν δεν τα ολοκληρώσω, αν δεν τα βάλω όλα, αν τα κόψω όλα, να τα τυπώσω όλα, δεν κόβω. Να τα κόψω με τη σειρά, να τα έχω όμως όλα. Για να μπορέσω να το κόψω λίγο με σειρά. Να πάει λίγο καλά, παιδί μου. Τώρα πήρα και το σεισμό του στην Ταϊβάν, τώρα στην τηλεόραση. Θα μπορούσα να κάνω και πάλι κανένα βιντεάκι έτσι ανάλυσης από αυτά που συνηθίζω. Γιατί εγώ βίντεο ανάλυσης συνηθίζω και πολύ καλά μάλιστα. Και εδώ είναι τώρα που κάνω και το βίντεο να γίνει ένα σεισμό στην Αθήνα. Πραγματικά δεν το έχουμε γιατί εμείς είναι πολύ επικίνδυνη καταστροφή, πρέπει να βουλιάξει μια ολόκληρη πόλη. Βέβαια εμείς δεν έχουμε όπως έχουν στην Αμερική το Ιαντέα που είπα καλά στους δημούς του Λοσάντζελες στο Σαν Φραντζίσκο που θυμίζεται εκεί η αμερικάνικη πλάκα. Άμα παιδιά, σιγά σιγά πείτε μου εσείς τι θέλετε να δείτε, αν θέλετε αύριο να δείτε vlog ή το βίντεο με τις πινακίδες. Μάλλον η σβάστα θα κλείνει προς τις πινακίδες. Γιατί όπως σας είπα θέλω να τις τελειώσω. Να μην τις έχω άλλη έννοια. Για να μπορέσω να το κάνω γρήγορα, απλά και εύκολα ώστε να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά σε όλο το θέμα αυτό. Μην μένουμε στάσιμοι ούτε να μένουμε πίσω. Όσο πιο γρήγορα προχωράμε τόσο το καλύτερο. Οκ. Έχουμε λίγο ακόμα χρήμα είναι το αφού πρέπει να αφού εγώ μητελεύομαι για το τελευταίο και το τελευταίο λεπτό στα βίντεο μου για να μιλάω. Παιδιά δεν θέλω να ακούσω το προσβλητικό ή ασέβαστος αλλά με εμένα τρελαίνομαι να μένω μόνος μου. Νιώθω ανεξάρτητος, μπορώ να κάνω πράγματα δικά μου, τελείως δικά μου. Βέβαια εντάξει έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να μείνω μόνο τελείως, μόνιμα, σε ένα δικό μου σπίτι. Εντάξει δεν είμαστε και πολύ μακριά, απλά θέλει ακόμα λίγη ακόμα στοιχείωση. Μαγείρεμα, πλυντήριο, σημάζεμα, θέλει λίγο ακόμα κόπος. Αλλά όλα δίνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί προχωράμε μπροστά. Τώρα ας πούμε που θα βλέπουν οι δικοί μου για τέσσερις μέρες και είναι για άλλες τρεις, σε μια εβδομάδα. Είναι μια καλή ευκαιρία να συγχρονιστούμε και να μαζέψουμε εμπειρίες και πείρα. Όσο ήταν έρθει αυτή η μεγάλη ώρα που θα φύγω να σκουμπιστώ από εδώ μέσα θα το κάνω σε μεγάλο βαθμό. Να φύγω και να ζήσω μόνος μου αυτό που ήθελα πάντα. Ναι, καλά ακούτε. Το όνειρό μου είναι να μείνω μόνος μου. Τελείως. Ούτε σχέση, ούτε γονείς, ούτε συγγένεια. Μόνος μου, τελείως.
Πώς μένει η πατέρα μου στη Μύκονο που είναι μόνος του χωρίς κανέναν άλλον και έχει μονεμένα το καλοκαίρι για το γιατί να φάσει τους μήνες. Σε λίγο θα γίνω κι εγώ. Παίρνω σαν παράδειγμα, έχω σαν παράδειγμα τον πατέρα μου. Μένει μόνος του, έχω σαν παράδειγμα. Σαν εκείνο θέλω να γίνω. Ο κύριος μένει τουλάχιστον μια δεκαετία μόνος του τώρα πλέον. Και έχει την εμπειρία. Ξέρει να κάνει. Εγώ δεν είμαι ούτε. Εκείνος θα είναι βέβαια, έχει αποσυρθεί, δεν δουλεύει. Μα έχει άλλες ανέσεις. Ενώ εγώ θα δουλεύω και θα ζω μόνος μου. Θα πει τα πάντα λογαριασμούς, κινητά, αυτοκίνητα, εφορίες, εφοριακούς. Λογαριασμούς σε ΕΔΑΒ, ΔΕΗ, τηλέφωνα. Αυτά θα τα τοπιώ μόνος μου. Δεν θα φτάσω 50 χρόνια να τα τοπεί η μάνα μου, ή ο πατέρας μου, αν ζουν μέχρι τότε. Τι βασιλάκια, για λες αυτά. Αλλά θέλω να τα κάνω όλα μόνος μου. Και τώρα είναι καιρός να ξεκινήσουμε. Να πάμε μπροστά. Ω παιδιά, αυτό. Τώρα, ξέρεις τι, θα μπορούσα να κάνω ένα βίντεο έτσι εδώ να είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι μπρούμητα και να σας μιλάω από το κρεβάτι, αλλά είπα να έχουμε και λίγο αξιοπρέπεια, λίγα αξιοπρέπεια, δεν βλάπτει. Είπα να κάνω έτσι, αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ όρθιο, καθιστός και να σας μιλάω. Αλλά ύπνο δεν έχω τα ανάγκη για μεσημέρι, για άλλο, θα γίνεται τώρα. Έτσι κι αλλιώς βλέπετε και το φωτισμό είναι ακόμα μέρα έξω. Μαγιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, πέρα με το θέμα μας, το μόνος μου. Συνεχίζουμε παιδιά, πάμε μπροστά. Δεν μένουμε στάσιμοι. Όσο και πολλά μάθω, ας πούμε, ας πω και αυτό γιατί τελειώνω. Έχω μάθει να μαγειρεύω, έχω μάθει να καθαρίζω. Τώρα, επόμενος στόχος είναι πλυντήριο ρούχων. Πότε, πώς, τι βάζω μέσα, τι προϊόντα χρησιμοποιώ, τι ρούχα βάζω, άσπρα, μαύρα, καφέ, πορτοκαλί, ροζ, τετραγωνικά, ρόμβους και τέτοια αυτά, τέλος αυτά. Ώστε να αν μάθω πλυντήριο ρούχων θα είναι όλο καλύτερο. Θα είναι ένα ακόμα βήμα. Μάθω και αυτές τις μέρες με μόνος μου, έτσι, βοήθεια. Ακόμα και μόνος μου, με βοήθεια. Πλυντήριο ρούχων, παιδιά, να το θυμάστε. Επόμενος στόχος για να μάθω κάτι καινούργιο περί τις φάσεις μόνος μου στο σπίτι. Και μόνος μου, φροντιστής του εαυτού μου. Και μετά τον άλλον, μένω μαζί μου. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος και ακολουθήσατε. Και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου για τα επόμενα μας βίντεο. Οπότε αυτά, φιλάκια πολλά, γεια σας.